φίλες, φίλοι, φίλες που νιώθετε φίλοι και φίλοι που τρέξατε στο μαραθώνιο φορώντας κολάν, καλώς ήρθατε σε άλλη μια συντέλεια. Την εκπομπή που προσπαθεί να σας προετοιμάσει για το τέλος του κόσμου, αλλά και για την καθυστέρηση της δόσης του δανείου. Έχετε την αίσθηση ότι θα προχωρήσει άμεσα η εκταμείευση της δόσης και σε πόσο χρόνο? Άμεσα, όχι τόσο άμεσα, διότι όπως ξέρετε πρέπει να αποφασίσουν και ορισμένα κοινοβούλια ορισμένων χωρών. Αλλά νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν θα έρθουν τόσο άμεσα τελικά τα λεφτά και άρα με όλο το θάρρος και αν θυμάμαι καλά παλαιότερες δηλώσεις του Γιάννη του Στουρνάρα θα πεινάσουμε. Θα πεινάσουμε, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, καθώς έτσι φίλες και φίλοι και οι υπόλοιποι θα ανοίξει ο δρόμος για την επανάσταση. Κάποτε είχε πει ο Λένιν, περνάνε δεκαετίες χωρίς να γίνεται τίποτα και ξαφνικά γίνονται τα πάντα μέσα σε λίγες μέρες. Ο Αντώνης ο Τρότσκι μνημονεύει ένα παιδικό του είδωλο. Αυτές είναι οι επιρροές του Πρωθυπουργού. Ο Λένιν, ο Στάλιν, ο Χλαβόη, ο Γίγεκ, η Μάρξ, όλοι και μπράβο του. Και θα ήταν και υποψήφιος για το πρώτο βραβείο της πιο ωραίας στιγμής της Σαββατοκυριακάτικου σόου, αν δεν του έκλεβε την παράσταση ένας άλλος σπουδαίος κωμικός. Θα ακούσουμε λοιπόν τι έχει πει ο πρόεδρος. Τι είναι αυτό, παρακαλώ. Είναι η ομιλία του Προέδρου. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κλείστε το, κλείστε το. Δεν έχει καμία δουλειά αυτό εδώ πέρα. Θα μεταφέρετε ό,τι είπε, όχι μικρόφωνα. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ να μην γράφετε τίποτα. Κλείστε τα μικρόφωνα. Να κλείσετε τα μικρόφωνα. Το σωστό είναι το μαλάκι τσίου στη συγκεκριμένη περίπτωση μετά την υπερμεγέθη κοιλώτα του Τέρενς του Σπένσερ, άλλη μια κορυφαία πράξη αντίστασης, αυτή τη φορά από τον κομμωδινή Έλληνα, τον Παύλο το Χαϊκάλη και μπράβο του. Και μακάρι, μακάρι αυτά τα μέτρα να μην ήταν τα τελευταία, ώστε να απολαμβάναμε και άλλες τέτοιες ωραίες συζητήσεις στη Βουλή. Οι θυσίες που περιέχονται στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίσαμε και στον προϋπολογισμό που πρόκειται να ψηφίσουν είναι και οι τελευταίες, εφόσον βέβαια εφαρμόσουμε όλα όσα νομοθετήσαμε, και αυτό είναι μέρος συμφωνίας που υπογράφουμε για πρώτη φορά. Όπως καταλαβαίνετε, ευτυχώς δεν θα είναι τα τελευταία μέτρα, εκτός αν, λέω, λειτουργήσει το νέο σχέδιο του Υπουργείου των Οικονομικών, για το οποίο περισσότερα θα μάθετε στο ρεπορτάζ του Γιώργου του Αγγελόπουλου. Νέο σώμα διάφορων εφοριακών θα συσταθεί και θα αρχίσει να διενεργεί ελέγχους από τον ερχόμενο Μάρτιο, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβλέπεται στο δεύτερο μνημόνιο. Μετά το ΣΔΟΕ, την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και ξανά το ΣΔΟΕ, πλέον η φοροδιαφυγή θα βρεθεί σε πιο στιβαρά χέρια. Αυτό που δεν κατάφεραν οι αδιάφθοροι θα το καταφέρουν οι αναλώσιμοι. Οπλισμένοι με όπλα τελευταίας τεχνολογίας και άφοβοι μπροστά σε κάθε φοροφυγά, και αναλώσιμοι του Υπουργείου Οικονομικών είναι η τελευταία ελπίδα για την οριστική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Το νέο σώμα θα είναι εξουσιοδοτημένο να βασανίζει όσους φοροδιαφεύγουν ποσά άνω των 100 ευρώ. Επίσης, για επιχειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις, θα προβλέπεται ακόμα και η άμεση εκτέλεση του επιχειρηματία και η παράδοση του καταστήματός του στις φλόγες. Τέλος, η ομάδα των αναλώσιμων θα φυγαδεύει στο εξωτερικό όσους φοροφυγάδες έχουν χρέη προς το δημόσιο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του νέου σώματος, φέρνουμε νέα ήθη, αλλά σεβόμαστε και την παράδοση. Σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών, ο Γιάννης Στουρνάρας είναι συγκινημένος από τις επαφές με τα μέλη του νέου σώματος. Ο Υπουργός συνάντησε σε μυστική τοποθεσία του Ειρηνικού Ωκεανού την ειδική ομάδα και σύμφωνα με φήμες οι αναλώσιμοι τον άφησαν να παίξει με τα παιχνίδια τους. Μάλιστα έκαναν χοντρά αστεία εις βάρος του πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, ενώ ο Υπουργός έδωσε αυτόγραφα σε όλους. Αυτή η κυβέρνηση θα καταπολεμήσει πραγματικά τη φοροδιαφυγή, όσες εκρήξεις και αν χρειαστούν. Γιώργος Αγγελόπουλος για τη Συντέλεια. Εγώ βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλω να πετύχουν αυτά τα σχέδια, προκειμένου να έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε κι άλλες πολύ ωραίες βραδιές, στις οποίες θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναδώ τον μπασίστα της Χρυσής της Αυγής, τον Κεάδα. Μετά το χθεσινό που άκουσαμε το Σόμπλε, έβγαλα το εξής συμπέρασμα, παιδιά. Εκεί που περίμενα πραγματικά ότι αυτές οι πολιτικές θα τη βρουν, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάμε για όλη την Ευρώπη, ότι θα τη βρουν από το λαό, τελικά αυτές οι κυβερνήσεις που εκπροσωπούν αυτές τις πολιτικές θα τη βρουν από τον κουτσό.
Ζητώ συγγνώμη, δεν ήταν τελικά ο Κεάδας, είναι του ιδίου ρεπερτορίου, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης ο Σταθάς, αν και με όλο το θάρρος, παρά είναι καθώς πρέπει. Το κουτσός είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, κάπως light για ένα γνήσιο αριστερό επαναστάτη και ίσως το Σακάτης ή το Καροτσάκιας να είναι κάπως πιο ταιριαστό, γιατί όπως και να το κάνουμε, οι αντιστασιακοί επαναστάτες έχουν μάθει να μιλούν έξω από τα δόντια. Να παρακαλάτε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι που υπογράψατε τα μνημόνια να περάσετε από ειδικό δικαστήριο. Κλείσετε, αυτό σας εύχομαι και εγώ προσωπικά, το Προεδρείο τώρα, παρά να βρείτε ορισμένοι από εσάς το τέλος του πρεσβευτή, τον είπα πριν λίγους μήνες στη Λιβύη. Εντάξει, το έχει παρακάνει ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, φίλες και φίλοι. Και δεν είναι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, μου λένε από το control. Ναι. Ναι, ζητώ συγγνώμη, είναι ο σπουδαίος αδερφός αγωνιστή, το παλαιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο αιμοβόρος, ο Στάθης, ο Παναγούλης, και μπράβο του, και μπράβο και στους πολύ φιλελεύθερους πολιτικούς που με αφορμή τη φράση αυτή που ακούσατε αποφάσισαν να πούν κάποια πράγματα με το όνομά τους. Το λέω ως προβληματισμό. Αυτή η διάταξη του άρθρου 60 του Συντάγματος που λέει ότι έχουν απεριόριστη ελεύθερη γνώμη οι βουλευτές, μέχρι που πάει? Είναι χωρίς ορίων, χωρίς όρια? Πρέπει να είναι με όρια, και τα όρια να τα βάλει ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός των εσωτερικών, ο Χαράλαμπος ο Αθανασίου, ίσως με τη βοήθεια κάποιων παραθρησκευτικών οργανώσεων, κάποιων βουλευτών της Χρυσής της Αυγής που έχουν και το know, το how στην οριοθέτηση. Και πρέπει να είναι και αυστηρά, να είναι πολύ αυστηρά αυτά τα όρια, γιατί έχει παραγίνει το κακό με αυτή την ελευθερία του λόγου. Και ένας συνδικαλιστής δικαστικός δεν μπορεί να ανεχθεί ελευθερίες και άλλες τέτοιες προοδευτικές ανοησίες την ώρα που δίπλα μας, φίλες και φίλοι και υπόλοιποι, υπάρχει τόσο δράμα. Μπροστά σας έχετε μια ενδυνάμει μύδια. Απέκτησε 4 παιδιά και σήμερα εσείς φαίνεται χιλιάδες μανάδες σαν και εμένα σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Ποιο από τα παιδιά μας πρέπει να σκοτώσουμε, κύριοι? Το πιο άτακτο, μάλλον αυτό που κάνει την περισσότερη φασαρία, ποιο άλλο? Το ανθρώπινο δράμα της Σταυρούλας της Ξουλίδου ξεδιπλώνεται σε όλο του το μεγαλείο, αλλά μην βιαστείτε παρακαλώ να κλάψετε, καθώς υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα δράματα, όπως αυτό του Ηλία του Κασιδιάρη που του έκοψαν του ανθρώπου το Facebook. Περισσότερα από τον Πέτρο τον Νικολάου. Αυτό το διάολος, κάποιος πρέπει να μου πει πώς δουλεύει, έτσι? Το Facebook, στην πρίζα. Θέλει πρίζα. Αυτό του διαβόλου μηχανήματα. Το θέμα μας είναι άλλο, είναι καμία σημασία αυτό. Δεν έχει, δεν είναι. Δύσκολες μέρες για τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Τους έκοψαν το Facebook. Και σε αυτόν και στους υπολείπους της Χρυσής Αυγής, το Facebook. Αυτός ο Ζέτεμπεργκ, πώς το λένε το. Ναι, αυτός, ο Μέλμπεργκ. Αυτός κυρίως έκοψε το Facebook, γιατί η Χρυσή Αυγή ανεβάζει ρατσιστικά σύμβολα, πολιτικά σύμβολα. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Το δράμα είναι πολύ μεγάλο. Διότι πλέον δεν μπορεί να κάνει chat. Και το λέω chat, ένα με τον κύριο Γαϊτάνο, ένα με τον κύριο Σφακενάκη. Όχι τις δίωξεις προς Θεού, τον Νότι. Τον τραγουδιστή. Ακριβώς, ενώ διάφορους άλλους συντρόφους και άδες και άλλους τέτοιους τύπους. Το βασικό είναι άλλο επίσης. Θέμα πολύ με το Farmville. Το Farmville δεν μπορεί να παίξει ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, που είναι τρελός με το Farmville. Σήμερα γεννήθηκα για μέσα από τα μαρούλια, μάνο. Τέλος τα μαρούλια, τέλος τα chat, τέλος αυτά τα που πάμε και καλά βλέπουμε τις κοπέλες, τα requests που μας κάνουν. Όχι εμείς, εκεί στη Χρυσή Αυγή. Πέτρο, έχει εκκρεμή poke ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, τα οποία δεν μπορεί. Εκκρεμή poke. Αυτό σου λέω. Να σε ρωτήσω ένα τελευταίο πράγμα. Παρακαλώ. Οι Mutuals, τι θα πούν? Υπάρχει μια συζήτηση στην κοινή γνώμη. Δεν επηρεάζεται καθόλου οι Mutuals από την ιστορία αυτή. Καθόλου. Καλά. Απλά φεύγει από το προφίλ αυτό ότι ήταν ένα πολιτική σκηνή. Αυτό το αφήνω έτσι, λέω, δεν δουλεύει, είναι χάλι μαύρο. Ναι. Έτσι. Τι είναι. Να το πάρω. Να ευχαριστήσω τον Πέτρο τον Νικολάου. Να πάμε να δούμε τι απάντηση δώσατε στο δίλημα τη Παρασκευή. Παρακαλώ, βγάλτε την Τόνια από το κλουβί τη. Καλησπέρα, φίλοι ψηφοφόροι. Σας δυσκόλυψε πολύ το δίλημα της Παρασκευής. Βρε, δεν ξέρατε πού να βάλετε την ψήφο σας. Ναι, αλήθεια σας λέω. Καλενά. Δείτε και μόνοι σας. Το 53% θέλει να μειωθεί ο μισθός των βουλευτών παρά να εκλεγεί βουλευτής με τον υπάρχοντα μισθό, κάτι που προτιμά το 47%. Γεια σας.
να ευχαριστήσω τη μικρή και αδύνατη αδερφή της Περάντζας της Βρανά και αφού πω πως στο δεύτερο μέρος θα έχουμε άλλο ένα πολύ ωραίο δίλημα, να πω πως ίσως να έπρεπε να προβλέψουμε και αύξηση της βουλευτικής αποζημίωσης προκειμένου να σας δελεάσουμε. Τώρα 6 και 7 και 8 χιλιάρικα είναι πάρα πολύ λίγα για να βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με όλους αυτούς τους ανθρώπους και υπό αυτήν την έννοια είναι εξαιρετικά χαμηλές, φίλες και φίλοι, και οι υπόλοιποι οι αμοιβές των ηρωικών υπαλλήλων της Βουλής. Σας ρωτώ. Μ' αρέσει η ευθεία γραμμή. Είναι λογικό οι υπάλληλοι της Βουλής να παίρνουν FAPAX 8 φορές μεγαλύτερο από αυτό των δημοσίων υπαλλήλων? Γι' αυτό καθιερώθηκε η αυτονομία της Βουλής. Για να πληρώνει οκταπλάσιο FAPAX. Προφανώς γι' αυτό. Θέλω να πω, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο λόγο και μπράβο μου. Και πάμε τώρα να δούμε το βίντεο που καθημερινά φτιάχνουν 96 άνθρωποι, 73 μουλάρια, 51 ίενες και 5 δάκτυλα σε έκταση. Να φτάνουν, κάτσε να την πω την καλή νύχτα. Τι να την πω την καλή νύχτα, εδώ γίνεται. Ποιος? Η απληστία. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ, πάντως ο δρόμος. Εκείνο που σου προσάπτουν τα χελιδόνια είναι την άνοιξη που δεν έφερες. Παιδιά, καταλαβαίνετε, δεν γίνεται. Κάθε τέτοια, αφού το ξέρουμε από το παρελθόν, γύρω στις 2 έρχονται όλα. Και εσείς μου λέτε τώρα κλείσε. Δεν τα αντέχω αυτό το πράγμα σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Τώρα φτάνουν όλα. Και εγώ πρέπει να κλείσω, να πω το καλή νύχτα, σας λέτε. Ωραία, καλή νύχτα λοιπόν. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι από τρελό και από μεθυσμένο μαθαίνεις την αλήθεια. Πού είναι? Να πάμε στο Σταύρο Μονεβασιώτη. Να πάμε στο Πεντελοθέν μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μπορώ να έχω το πετρέλαιο θερμάσεις. Και τα αστεία έχουν και τα όρια τους. Ναι. Κουράδα. Ο τέμπορα ο μόρες. Ποιος? Κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε. Με έχει αποσυντονίσει εδώ και 5 λεπτά και ο Μημαράκης. Γυρνά γύρω-γύρω, οπότε θα μου δώσετε ένα λεπτό. Γιατί όλο αυτόν τον καιρό μας έλεγαν ψηφίστε εσείς τα μέτρα, ψηφίστε τον προϋπολογισμό και εμείς εδώ είμαστε. Πού είστε? Κάπου εδώ τελείωσε το πρώτο μέρος της συντέλειας. Μετά τις διαφημίσεις θα ακολουθήσει το δεύτερο. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της συντέλειας, στο οποίο καλωσορίζω την πρόεδρο του κόμματος και αυριανή αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίευσης και μεθαυριανή πρωθυπουργό. Καλησπέρα φίλες και φίλες, γεια σου Μάνο. Καλησπέρα, πρόεδρε. Τι καλά λόγια ήταν αυτά. Καλή εβδομάδα να σου ευχηθώ. Επίσης, άλλη μόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Ως πρόεδρος κόμματος και ως Τζέννη, βέβαια, να το πούμε αυτό. Και ως γυναίκα και ως άνθρωπος, γιατί δεν είναι τα ίδια. Έχω παρατηρήσει μία αναστάτωση στο Πασόκ το τελευταίο διάστημα. Ναι. Θες τα μέτρα, θες οι διαγραφές, θες αυτή η φούσκα της μεταπολίτευσης. Δεν θέλω πολλά. Θέλεις, θες ένα σάντουιτς, δεν ξέρω τι θέλεις. Όλα αυτά είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί ο κόσμος στεναχωριέται για το Πασόκ. Τα αγαπάει το Πασόκ ο κόσμος. Λοιπόν, και λέω εγώ, έχω μια ιδέα. Μήπως μια αλλαγή στο πρόσωπο του Προέδρου. Καλά, δεν το λέω τώρα για να το πάρουν στις μετρητής. Λέω μια ιδέα. Μια ιδέα, σαν άνθρωπος. Ναι. Πήγα και έκανα γκάλο και ρώτησα τον κόσμο. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο καταλληλότερος για επόμενος πρόεδρος του Πασόκ? Ναι. Δες τι μου απάντησε. Να δω. Για δες. Ο Παρβακώστας είστε εσείς? Ναι. Εγώ είμαι η Τζέννη. Γεια σου, Τζέννη. Τι γίνεστε? Λεβεντιά. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο επόμενος καταλληλότερος για πρόεδρος του Πασόκ? Νομίζω ότι ο Λοβέρδος. Του φέρνετε τώρα και κάπως έτσι όπως σας βλέπω. Ναι, ο Λαζόπουλος, ποιος άλλος? Ο Μπέζος. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο καταλληλότερος για πρόεδρος του Πασόκ? Ο Βενιζέλος πρέπει να... Σας αρέσει? Ναι, είναι δυναμικός. Σεφερλής. Ο Σεφερλής, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Ποιος είναι ο καταλληλότερος για επόμενος πρόεδρος του Πασόκ, πιστεύετε? Για μένα? Ο κανένας. Ο κανένας? Ο ίδιος? Ο κανένας. Ο Ψάλτης, να πω. Ο Ψάλτης? Ναι. Ας άρεσε. Αρέσει, γιατί? Από τους υπάρχοντες κανένας. Πρέπει το Πασόκ να ανανύψει και να μπουν νέα παιδιά μέσα. Σαν και εμένα, ναι. Τελείως νέα. Πόσο χρόνο? Να είναι κάτω από 30 χρονού. Μάλιστα. Και κάτω από 12 δεν θα ήταν άσχημα. Να ευχαριστήσω την Μπεναζίρ, την Μπούτια, και να πάμε στον πολιτισμό και πιο συγκεκριμένα στους ανθρώπους του πολιτισμού, οι οποίοι δεν κουράζονται ποτέ να προσφέρουν. Μιλώ φυσικά για τον Σπύρο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος πάρα πολλά έχει ακούσει ο άνθρωπος για την εκπομπή του στην ΕΤ και αυτοί που τα έχουν πει ξεχνούν πως στην πραγματικότητα η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Γιατί κάποια στιγμή του το είπα και στην ΕΡΤ, μου λέγανε άντε, θα την πάμε και φέτος. Και του έλεγα, να σου πω, δεν μου κάνεις χάρη. Όπου θέλω την πάω την εκπομπή. Την εκπομπή την πάω όπου θέλω. Παντού τι θέλουμε. Να. Χάρη σου κάνω, δεν μου κάνεις, να ξεκινιόμαστε.
Χίλια μπράβο, χίλια μπράβο στο Σπύρο τον Παπαδόπουλο που κάνει χάρες και γίνεται θυσία για την κυβερνητική την τηλεόραση. Αλλά πολλά μπράβο και στην πρώην βουλευτή του Πασόκ, την Μπέμη, τη Ζούνη, η οποία συνόψισε την πολιτική της εμπειρία με μια φράση που πολύ φοβάμαι πως δεν θα συζητηθεί και πολύ, αδίκως κατά την ταπεινή μου άποψη. Μετάνιωσες που ασχολήθηκες, μετάνιωσες που μπήκες στη Βουλή, μετάνιωσες που ψήφισες στο πρώτο μνημόνιο. Ήταν πολύ οδυνηρό. Είχε κόστος για μένα και πρακτικό και ψυχικό, αλλά δεν μετάνιωσα. Όχι, δεν μετάνιωσα. Γιατί? Δηλαδή, είναι σαν να ρωτάς κάποιον μετάνιωσε που πήγε στον πόλεμο. Τώρα, αν εξαιρέσουμε τους σκοτωμένους, που μάλλον θα είναι ευτυχείς που πολέμησαν, αλίμονο, οι επιζήσαντες των πολέμων δεν είναι πάντα και πάρα πολύ ευτυχισμένοι που πήγαν να πολεμήσουν, ή εν πάση περιπτώσει όχι τόσο ευτυχισμένοι όσο είναι η Πέμη, η Ζούνη από τη στιγμή που συνάντησε το Φάνη. Γεια Ζούμη, τι κάνουμε? Χριστόφορος Πακαλιάτης. Μπορώ να σου φιλήσω το χέρι? Λοιπόν, γελάτε γιατί δεν ξέρετε προφανώς. Λοιπόν, ήρθα, κατέβηκα σε σένα στην κυρία Πόπια πάνω, ναι, και ήρθα να σας φλερτάρω λίγο με τον δικό μου ωραίο τρόπο. Ναι. Θα μου πείτε βέβαια ποιος είμαι εγώ για να φλερτάρω εσάς. Ναι, ναι, ναι. Έχω βιογραφικό. Για πείτε, για πείτε. Λοιπόν, είχα σχέση ταυτόχρονα με μάνα, πατέρα, κόρη, ναι, 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 αδερφή. Ναι, ναι, ναι. Στο τέλος πήρα και το σκυλί. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, κυρία Πέμη. Ναι. Μην κοιτάει στα μάτια, κυρία Πέμη, και κάπως νιώθω περίεργα. Καταρχήν, χαρήκα που σας γνώρισα από κοντά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μου πάρετε την επόμενη παράσταση μαζί. Να σας πάρω στην επόμενη παράσταση. Γενικώς. Να παίξετε. Να παίξω, να έχω οτιδήποτε. Εντάξει, εγώ δεν παίζω ακριβώς. Λίγο κούρεμα θέλετε. Λοιπόν, όχι, αυτό είναι πολύ εύκολο. Γίνεται με μια κίνηση το κούρεμα. Άρα δεν έχετε δικαιολογία τώρα να με πάρετε φυσικά. Άλλο. Έχω. Κυρία Πεμή, κοιτάξτε με λίγο όμως. Κοιτάξτε αυτά τα σαρκώδη χείλη μου. Έχω. Τα μπριμπιλωτά μάτια μου. Έχω και το τρουακάρι είναι πολύ καλό. Καλά, μεταξύ μας τώρα, ειλικρινά. Θέλω να μου πείτε πώς κρατηθήκατε στις παραστάσεις με τον κύριο Χριστόφορο και δεν τον πλακώσατε στις μπουνιές. Γιατί δεν τον πλακώσατε? Δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε μια ιδέα τώρα. Εξαιρετικός. Γλυκύτατος. Χάρηκα και πάρε πάρα πολύ. Είστε λατρεία. Γεια σας. Να πούμε εδώ πέρα ότι η κυρία Πόπη με κυνηγάει συνέχεια. Με κυνηγάει συνέχεια. Διασύρει σε όλο το διαδίκτυο. Διασύρει, γιατί λίγο σας πέφτω, κυρία Πόπη. Εδώ πέρα. Καταρχήν σας περνάω μισή τρίχα. Μισή τρίχα. Φυσικά. Με την περούκα ή αν. Λοιπόν, κυρία Πόπη, ξέρω ότι ζηλεύετε, αλλά δεν θα έχετε ποτέ έναν άντρα σαν και εμένα. Πότε? Φεύγει, μιλάει, φεύγουμε. Φεύγουμε. Φεύγω. Ο Μιλφοκυνηγός, φίλες και φίλοι, και οι υπόλοιποι, και με αυτό το πολύ ωραίο βίντεο νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε στο σημερινό μας δίλημα. Το φάκελο, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Φύγε γρήγορα, μη σε πετύχει πουθενά ο Στάθης, ο Παναγούλης και έχουμε άλλα. Το δίλημα είναι ως εξής. Αν ήσασταν υποχρεωμένοι να διαλέξετε, τι θα προτιμούσατε? Να ξαναλειτουργήσουν οι λογαριασμοί στο Facebook των βουλευτών της Χρυσής της Αυγής ή να ακούσετε χίλιες φορές συνεχόμενα το τραγούδι «Το πουλάκι τσίου»? Θυμίζω ότι ψηφίζετε στη σελίδα της Συντέλεια στο Facebook, και με αυτό τον ωραίο προβληματισμό τελειώσαμε για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία την Κοσιόνη. Αν ο κόσμος δεν καταστραφεί, θα τα πούμε αύριο στις 8.30. Καληνύχτα. Τι είναι αυτό, παρακαλώ. Είναι η ομιλία του Προέδρου. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κλείστε το. Να ακούσει ο κόσμος. Δεν έχει καμία δουλειά αυτό εδώ πέρα. Θα μεταφέρετε ό,τι είπε, όχι μικρόφωνα. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ να μην γράφετε τίποτα. Κλείστε τα μικρόφωνα. Να κλείσετε τα μικρόφωνα. Τα ψέματα που είναι εδώ πέρα και ακούμε τη φωνή του. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ, να μην γράφετε τίποτα από αυτά που λέει ο συνάδελφος. Τι που βλέπουν στη τηλεόραση. Ο χρόνος σας είπα να κλείσει το μικρόφωνο. Εδώ δεν είναι θέατρο, κύριε Χαϊγαλή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κλείστε αυτό που φέρατε εδώ. Μάλιστα.